Παιδιά, γεια σας. Σε αυτό το βίντεο θα ασχοληθούμε με το τραγούδι του Σαββόπουλου, τη Συννεφούλα. Είναι ένα τραγούδι το οποίο το έχετε στα χέρια σας. Αν δεν το έχετε, θα το βρείτε αναρτημένο και μπορείτε να το κατεβάσετε και να το εκτυπώσετε. Εισαγωγικά θα σας έλεγα ότι είναι ένα μέτρια δυσκολίας τραγούδι. Έχει πραγματάκια που ξέρετε, αλλά και πραγματάκια ίσως που δεν ξέρετε και θα σας δυσκολέψουν. Μία γενική συμβουλή είναι ότι διαβάζουμε αργά-αργά κάθε νότα και στην αρχή τουλάχιστον το παίζουμε πάρα-πάρα πολύ αργά. Αν το έχετε στα χέρια σας, καλό είναι να προχωρήσουμε στην ανάλυση τουλάχιστον στο τεχνικό κομμάτι. Το τραγούδι αυτό έχει μία δίαιση, τη φα δίαιση, οπότε ό,τι φα υπάρχει μέσα, εμείς θα παίζουμε φα δίαιση. Στα σημεία που υπάρχει η φα, βέβαια, στο κομματάκι που έχετε στα χέρια σας, υπάρχει και το σύμβολο της δίαισης πριν το φα, παρότι δεν χρειαζότανε. Οπότε, ξεκινάει με ελιπές μέτρο. Ελιπές μέτρο, να θυμίσω, είναι το μέτρο το οποίο δεν ξεκινάει στον πρώτο παλμό, αλλά στον δεύτερο. Οπότε, στα δύο πρώτα πεντάγραμμα βλέπουμε το εξής. Ξεκινάει στο δεύτερο παλμό και ο πρώτος παλμός ουσιαστικά συμπληρώνεται στο τέλος του δεύτερου πενταγράμμου. Τα δύο πρώτα πεντάγραμμα, που είναι και το πρώτο μέρος του κομματιού, έχουν κυρίως όγδοα, δηλαδή είναι όγδοα συνεχόμενα. Δηλαδή, ρυθμικά είναι παμ, 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 παμ και κάπου υπάρχουν και κάποια τέταρτα, τα οποία είναι πολύ απλά, είναι σε κάθε χτύπημα ένα τέταρτο. Παμ, παμ, παμ. Κάτι καινούριο που ίσως δεν ξέρετε, είναι στο τέλος του δεύτερου πενταγράμμου υπάρχουν δύο καμπύλες που ενώνουν τρία σολ. Το πρώτο με το δεύτερο και το δεύτερο με το τρίτο. Ίσως αυτό δεν το ξέρετε, λέγεται σύζευξη διαρκείας. Είναι ένα μουσικό στοιχείο που σημαίνει ότι οι νότες, οι δεξιές που ενώνονται με την καμπύλη, οι δεξιές δεν ξαναπαίζονται. Δηλαδή πάμε στο τελευταίο μέτρο του δεύτερου πενταγράμμου, είναι ρε, σο, ο, ολ. Και όχι ρε, σολ, σολ, σολ. Δεν έχω κάτι άλλο να σας προσθέσω ως προς αυτό. Θα σας το πω μια φορά ρυθμικά και θα σας το παίξω μετά στη φλογέρα. Μιλάω πάντα για τα δύο πρώτα πεντάγραμμα. Οπότε ξεκινάω ως εξής. Και σολ, ρε, σολ, 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 ρε, σολ, ρε, σολ, λα, σι, σι, λα, σολ, σι. Λα, σι, ντο, ντο, σι, λα, σολ, σολ, φα, μι, ρε, σολ. Σολ, ρε, σολ, 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 ρε, σολ, ρε, σολ, λα, σι, σι, λα, σολ, σι. Λα, σι, ντο, ντο, σι, λα, σολ, σολ, φα, μι, ρε, σολ. Στη φλογέρα θα μπορεί να παιχτεί ως εξής. Ακολουθεί ένα πεντάγραμμο το τρίτο, το οποίο θα λέγαμε ότι είναι ο συντεκτικός κρίκος, μία γέφυρα, ίσως θα το λέγαμε με μουσικούς όρους, που συνδέει το πρώτο μέρος που μόλις παίξαμε με το δεύτερο, το οποίο θα ακολουθήσει αμέσως μετά. Δεν έχει κάποια δυσκολία, έχει δύο όγδοα, έχει μισά, τα μισά να υπενθυμίσω ότι είναι δύο χρόνοι σε κάθε νότα, είναι παμ. Και δεν έχει καμία δυσκολία, το κάνω λίγο ρυθμικά, είναι σολ, φα, μι, 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 σολ, σολ. Οπότε το παίζουμε ξεχωριστά. Και ακολουθεί το τρίτο μέρος του κομματιού, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον, έχει ένα καινούριο ρυθμικό στοιχείο. Μιλάμε πάντα για το τέταρτο και πέμπτο πεντάγραμμο. Στην αρχή θα δείτε ένα όγδο και δύο δέκατα έκτα. Ένα όγδο και δύο δέκατα έκτα μας κάνουν ένα τέταρτο. Είναι σε ένα χρόνο.
Ρυθμικά το σχήμα αυτό είναι ως εξής. Παμ, 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 παμ. Τα υπόλοιπα στοιχεία είναι 8 και 4 και μισά, τα οποία ήδη ξέρουμε. Οπότε αυτό είναι το καινούριο που προσθέτει εδώ ο συνθέτης. Πάμε να το κάνουμε λίγο ρυθμικά με τις νότες. Είναι ως εξής. Σι, λα, σι, λα, σολ, σι, λα, σι, λα, σολ, σολ, μι, ι, ι. Σολ, σολ, σι, λα, σι, λα, σολ, μι, μι, ρε, ρε, μι, ι. Και με επανάληψη. Οπότε, πάω να σας το παίξω λίγο στη φλογέρα, μαζί με την επανάληψη. Η τέταρτη και η πέμπτη γραμμή παίζονται με επανάληψη. Και μετά θα σας δείξω πώς παίζεται ολοκληρωμένο όλο το κομμάτι, από την αρχή μέχρι το τέλος. Οπότε πάμε στο τρίτο μέρος, να σας το δείξω και αυτό. Αυτό είναι όλο το κομματάκι, χωρισμένο σε τρία μέρη. Θα σας το παίξω ολοκληρωμένο τώρα. Στην αρχή, όπως είδαμε, πρώτη, δεύτερη γραμμή θα κάνουμε μια επανάληψη. Θα ακολουθήσει η τρίτη γραμμή, η οποία θα παιχτεί μόνο μία φορά. Μετά η τέταρτη και η πέμπτη γραμμή, η οποία θα παιχτεί και αυτή με επανάληψη. Και αφού τελειώσει και η επανάληψη του τρίτου μέρους μάλλον, θα ξαναπάμε πάλι στην αρχή, όπου θα επαναλάβουμε την πρώτη και δεύτερη γραμμή δύο φορές και εκεί το τραγούδι τελειώνει. Οπότε ολοκληρωμένα θα ακουστεί ως εξής. Αυτά από μένα, προσπαθείτε να το δείτε χωριστά, πρώτο, δεύτερο, τρίτο μέρος και παίξτε το αργά, αυτή είναι η συμβουλή μου και αν το μάθετε, γιατί όχι να σας ακούσω, θα χαρώ πάρα πολύ και να σας διορθώσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.